Ένα κίνημα πολιτών που ξεκίνησε μέσα από το διαδίκτυο, που συναντηθήκαμε Ελληνίδες και Έλληνες από όλους τους παλιούς πολιτικούς χώρους. Δημιουργήσαμε ένα κίνημα που δώσε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Ένα κίνημα το οποίο θέλει να πάρει πίσω την Ελλάδα. Την Ελλάδα που είναι σκλαβωμένη στους τοκογλύφους, στους τραπεζίτες και στα ντόπια οργανά τους. Στους συγκυβερνώντες του χθες. Κατάφερε αυτός ο άνεμος των ανεξάρτητων Ελλήνων να γίνει ένα μεγάλο κύμα, ένα μεγάλο τσουνάμι. Και ουσιαστικά άλλαξε η μεταπολίτευση. Τα κόμματα του παρελθόντος, οι συγκυβερνήτες, δεν αποτελούν πλέον την πλειοψηφία. Αποτελούν μία μειοψηφία που στηρίχθηκε μόνο σε προεκλογικό χρήμα του ελληνικού λαού, που στηρίχθηκε μόνο σε πλαστογραφίες, σε επιθέσεις κάτω από τη μέση. Εμείς δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Είχαμε μόνο τους Έλληνες πολίτες. Οι κυβερνήσεις ειδικού σκοπού που υπηρετούν τους τραπεζίτες αποτελούν παρελθόν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε σαφείς. Έχουμε καταθέσει την πρότασή μας, την κυβερνητική μας πρόταση. Καλούμε όλους να δουν τις προτάσεις που έχουμε κάνει και αν τις αποδέχονται να στηρίξουν την πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν υπάρχει. Εμείς ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Ούτε νεκρός είχατε πει προεκλογικά. Το ούτε νεκρός ισχύει. Δεν συνεργαζόμαστε με το σύλλογο, δεν συνεργαζόμαστε με όργανα των τραπεζιτών. Με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει διάβλαση κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με το οποίο έχουμε μία κοινή θέση όσον αφορά τα οικονομικά και όσον αφορά το επαχθές του χρέους και το επονίδηση του χρέους. Διαφωνούμε κάθετα στα θέματα τα εθνικά, θέματα που θα έρθουν τις επόμενες μέρες, όπως το θέμα του Σκοπιανού. Εδώ στις 15 ημερών έχουμε τη σύνοδο στο ΝΑΤΟ για την είσοδο των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Διαφωνούμε πλήρως στα θέματα της λαθρομετανάστευσης και στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει διάβλεψη κοινωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ, εάν εμείς θα ακολουθήσουμε την επιταγή του Συντάγματος. Οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν ή να μην ψηφίσουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσουμε. Εάν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σας πει να μετέχετε για λόγους εθνικού συμφέροντος, κύριε Πρόεδρε, θα το κάνετε? Ποιο εθνικό συμφέρον? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος παίρνουν εντολές από το Σόιμπλε, το Φούχτερ και το Ράιχμπαχερ. Εμείς δεν παίρνουμε από αυτούς εντολές. Εντολές παίρνουν από τον ελληνικό λαό. Αυτοί αποτελούν παρελθόν. Πρέπει να εγκαταλείψουν την πολιτική στη χώρα. Δεν είναι επιθυμητοί στην Ελλάδα. Ούτε αυτοί ούτε τα αφεντικά τους. Έχετε επικοινωνία με άλλους βουλευτές, άλλα κόμματα? Εσείς έχετε ξεκινήσει κάποιες επικοινωνίες ήδη με το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα? Είναι πάρα πολύ νωρίς να σας πω. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, με βουλευτές με ρωτήσατε. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι αύριο το πρωί το σκηνικό θα είναι πολύ διαφορετικό. Ήδη υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι φαίνεται ότι εκλέγονται και οι οποίοι έχουν διαφορετικές θέσεις από αυτές των ηγετών τους. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Οι ηγέτες δηλαδή τους θα δούμε αν θα παραμείνουν μέχρι αύριο το πρωί. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη θέση. Όσοι θέλουν να την ακολουθήσουν, το Σύνταγμα είναι σαφέστατο και προσκαλούμε σε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Οι κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω, ειδικού σκοπού, προκειμένου να παραδοθεί η εθνική κυριαρχία της χώρας, τελείωσαν σε σήμερα τη νύχτα. Σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνούσατε? Ποια κυβέρνηση τεχνοκρατών? Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Τους τεχνοκράτες τους διορίζουν οι τραπεζίτες. Ο ελληνικός λαός εκλέγει τους ηγέτες του. Εκλέγει τους βουλευτές, εκλέγει τις κυβερνήσεις του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Να τα συνοψίσουμε όλα, γιατί εδώ πού φεύγεις τώρα?